Σε έργα συντήρησης και επισκευής της ανατολικής πλευράς της κεντρικής πλατείας Ξάνθης προχωρά ο Δήμος ώστε να εναρμονιστεί με την υπόλοιπη περιοχή. Εκεί θα διαμορφώσουμε εξ αρχής τα πεζοδρόμια, θα βάλουμε φωτισμό και παράλληλα θα κάνουμε όλη την υποδομή ό,τι υπάρχει με τα όμβρια και την αποχέτευση στο κομμάτι της συντήρησης και επισκευής ό,τι υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Ένα κομβικό σημείο για μας και θεωρώ ότι σε εκείνη την οδό υπάρχει μια συνέχεια και μια ενότητα με όλους τους υπόλοιπους τους δρόμους. Ουσιαστικά ποιο κομμάτι θα είναι αυτό για να δώσουμε στον κόσμο λίγο να καταλάβει? Είναι η επέκταση της 23ης Οκτωβρίου. Πώς πάμε? Πως στην παλιά, αν θέλετε να το πω έτσι, κλινική του Γιαννόπουλου, όλη εκείνη η περιοχή, θεωρούμε ότι είναι ένα κομμάτι της αγοράς και πρέπει να είναι αναβαθμισμένο και να μπορεί και ο κόσμος εκεί να περπατάει και με φωτισμό ευχάριστα, αλλά και γενικότερα το πεζοδρόμιο να δίνει την ανάλογη λειτουργικότητα που χρειάζεται σε εκείνη την περιοχή. Και θεωρώ ότι κάθε παρέμβαση του Δήμου με τον ανάλογο φωτισμό και με το ανάλογο πεζοδρόμιο και όλα βέβαια παράλληλα τα έργα αποδομής αναβαθμίζει τον εμπορικό ιστό της πόλης, έτσι ο κόσμος μπορεί ευχάριστα να περπατάει και να μην είναι κανένα σημείο του εμπορικού ιστό της, το Δήμο μας, πιο αποβαθισμένο από το κεντρικό σημείο του εμπορικού ιστού της πόλης, που λέμε ως συνήθως, 23 Οκτωβρίου, τώρα Δαγκλή, Ανδρέα Δημητρίου, Καραολή, θεωρούμε ότι όλα τα σημεία, προσθέτοντας και αναβαθμίζοντας αυτά τα έργα αποδομής, δίνει τη δυνατότητα να περπατάει ευχάριστα ο συνδημότης μας σε κάθε σημείο της αγοράς. Ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα που θα κρατήσουν τα έργα? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα θα είμαι ειλικρινής και θέλω να το λέω δημόσια. Οι ημερομηνίες είναι πράγματι προβλέψιμες, αλλά ποτέ δεν είναι συνεπείς. Διότι το λέω για να μην παρεξηγούμε πολλές φορές τον κόσμο, οι καιρικές συνθήκες και πολλές φορές και κάτι απρόβλεπτα μπορεί να συμβούν. Σίγουρα έχουμε αποκλείσει από τις ημερομηνίες. Όπως ας πούμε, θα πω και το λέμε πολλές φορές και λέμε, σας λέω εμένα, μία ημερομηνία μέσα στο 15 το Φεβρουάριο, Μάρτιο θα τελειώσει το Δημαρχείο Μέγαρο, αλλά δυστυχώς σίγουρα με αυτά που συναντάνε οι εργολάβοι, με τις καθυστερήσεις, με τις υποστηλώσεις, με όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι κάθε έργο μέσα από την ιδιαιτερότητα που έχει πολλές φορές, σίγουρα έχουμε απόκληση από τις ημερομηνίες ολοκλήρωση των έργων. Και βέβαια δεν είναι και κακό αυτό πολλές φορές, διότι μέσα από τις ανάλογες καιρικές συνθήκες, με τα προβλήματα ξεπερνώντας με σοβαρότητα που αρμόζει, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα των έργων. Έτσι, γιατί πολλές φορές το λέω, αν με τις βροχές κάνεις ασφαλτικά, δεν θα είναι σωστά. Και καταλαβαίνετε, αυτή η παρενέργεια έχει και οικονομικά κόστη, αλλά και μη καλή παροχή υπηρεσιών προς την κοινωνία την οποία εκπροσωπούμε εμείς. Θα υπάρχει ουσιαστικά και ταλαιπωρία, θα υπάρχει κάποιο κλείσιμο δρόμο εκείνη την περίοδο ή οτιδήποτε τέτοιο? Όχι, θεωρούμε ένα μικρό κομμάτι για λόγους ασφαλείας προβλήτα από την τροχέα. Θα είναι με πλαίσια για να μπορούμε έτσι να λειτουργήσουμε εύρυθμα και χωρίς να έχουμε προβλήματα με ατυχήματα ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς εφαρμόζουμε αυτό που προβλέπεται από τον νόμο για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και των πολιτών μας ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση που μπορεί να έχουμε διάφορα έτσι θέματα από μηχανήματα, από οτιδήποτε άλλο λειτουργούν εκεί γύρω. Ένας δρόμος, ο οποίος πραγματικά είναι υποβαθμισμένος σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή, γεγονός που επιτάσσει την αναπλασή του προς όφελος επαγγελματιών και καταναλωτών, αλλά και του ιδίου του κέντρου της πόλης, που σιγά σιγά αλλάζει εντελώς μορφή.